Καλώς ορίσατε στην απόψινή βραδιά. Στη βραδιά που είναι, είμαστε όλοι φιλοξενούμενοι στις πολιτιστικές εκδηλώσεις από την άλλη, από τη Δημοξιτία, σε αυτό το πολύ όμορφο εκτιμημένο χώρο, την καζάρμα, το φρούριο της καζάρμας. Πρέπει να ευχαριστήσω, αρχίζοντας με το Δήμο Σιτίας, που μας δίνει την άδεια και συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα που νομίζω ότι στηρίζει τον πολιτισμό και δημιουργεί από μόνο τον πολιτισμό. Είμαι προθυρωμένος να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που χορεύουν απόψε, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τους γονείς που συνοδεύουν τα παιδιά και είναι οι άριστοι συνεργάτες της προσπάθειας που κάνουν. Θέλω να ευχαριστήσω το Σύφη το Λυκοψυχάκι στη Λύρα, τον Νίκο τον Αστυρακάκη στο Λαούτο, τον Μινά, τον Ανίκα στην Κιθάρα και στα Κουστάβου στο σπίτι μου, τον Νίκο τον Πιθαρού. Σήμερα θα πρέπει να σας πω ότι θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε παλιές μελωδίες, αλλά και να δείτε περίπου 20 φερδικούς χορούς. Έχω ξαναπαρουσιάσει και τοπικούς χορούς στη Σιδεία, πολύ παλιότερα με ομάδα της Ιεράπολης. Σήμερα, απόψε είναι η πρώτη φορά, θα τους παρουσιάσω και με τα παιδιά από τη σχολή της Σιδείας και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Γιατί μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, καταφέραμε, πιστεύω, και μπήκαμε σε έναν δρόμο που μας οδηγεί πολύ μπροστά. Μας οδηγεί σε δρόμους οι οποίοι βοηθούν και την ίδια τη Σιδεία, την κοινωνία. Καταστείτε ότι τα κλέδια έχουν ανάγκη τον παλμό των νέων. Των νέων που προσπαθούμε όχι μόνο να τα μάθουμε τα παιδιά να χορεύουν σωστά, να αγαπάνε την παράδοση, να αγαπάνε τη μουσική, να ακούνε και τους παλιούς τους καλλιτέχνες που αυτοί νομίζω ότι είναι ιερό και μήλιο γράμμα μας, να αγαπήσουμε τα ήθη και τα έθιμα, να σεβόμαστε πάνω απ' όλα τις παλιές μερακλίδες, οι οποίες έχουν γράψει ολόκληρη ιστορία και πάνω σε αυτούς και πίσω από αυτούς μάλλον περπατούμε και βαδίζουμε όλοι μας. Για το Σύφη θα πω, το οποίο το επέλεξε και η δεύτερη συναφρόνη χρονιά να με συνοδεύσει σε αυτές τις εκδηλώσεις, ότι έχει κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια όσον αφορά και τους τοπικούς χορούς. Θα πρέπει να πω ότι δεν μπορούν ή μάλλον δεν ασχολούνται όλοι οι καλλιτέχνες. Το να κάτσεις να ασχοληθείς με μελωδίες οι οποίες τείνουν να εμφανιστούν είναι σημαντικό εργαλείο για μένα για να μπορέσω να δείξω αυτό που κάνουν τα παιδιά. Το αξίζουν τους ίδιους συγχαρητήρια γιατί είναι ένα παιδί που προσπαθεί και τουλάχιστον για μένα είναι ένας πάρα πολύ καλός φίλος και ένας άριστος συνεργάτης. Το εύχομαι και αυτού και τον συνεργατό του πάντα ανωδική πορεία και αξίζει το χειροκρότημα για τα νέα παιδιά που ασχολούνται με την μουσική. Μόνο και μόνο για να πάρουν θάρρος να συνεχίσουν αυτό που κάνουμε περισσότερο ζήτημα.